Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, μιλήσατε πάνω από μια ώρα. Για άλλη μια φορά, με έναν λόγο προσβλητικό και απαξιωτικό απέναντι στους βουλευτές και στην κυβέρνηση, για να κρίσουμε εθνικό θέμα, με έναν λόγο διχαστικό, με έναν λόγο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι δίνει τη δυνατότητα σε ακραίους όλες αυτές τις μέρες να προσβάλλουν τους βουλευτές. Την αρχίσαμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Ενοχληθήκατε διότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα ήσυχοι όταν εσείς καταφερόσασταν εναντίον τους με προσβλητικό τρόπο. Ήταν και θα παραμείνουν ήσυχοι, κύριε Μητσοτάκη, διότι στη στρατηγική της έντασης εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε. Ελπίζω να είναι ήσυχοι και οι βουλευτές σας τώρα που θα ακούνε επιχειρήματα. Και μιας και χαμογελάτε γι' αυτό, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω λέγοντας ότι όλες αυτές τις μέρες, τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στο δημόσιο λόγο, έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες μιας ακραίας ρητορικής, μιας ακραίας στοχοποίησης συγκεκριμένων προσώπων. Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τακτικής εκφοβισμού και κατατρομοκράτησης βουλευτών, στην αρχή με μηνύματα, ακολούθως με αφίσες των προσώπων τους. Στη συνέχεια έχουμε γίνει μάρτυρες ταγμάτων εφόδου που προσπαθούσαν να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Και τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει μάρτυρες εμπρισμών στο σπίτι του κυρίου Καστόρη, της κυρίας Τζάκρη, και τούτη την ώρα που μιλάμε, έξω από το σπίτι δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κουφά και του κυρίου Καραγιαννίδη, ομάδες ακραίων τραμπούκων και παρακρατικών βρίσκονται για να εκφοβήσουν και να τρομοκρατήσουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μιλήσατε λοιπόν πάνω από μία ώρα, αλλά δυστυχώς δεν βρήκατε ούτε μία λέξη για να καταδικάσετε αυτές τις ακραίες ενέργειες, αυτό το κλίμα τρομοκράτησης και εκφοβισμού των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε αντίθεση, και οφείλω να το ομολογήσω, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός σας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος προς τιμήν του χθες πήρε το λόγο, είχε το θάρρος της γνώμης του, έβαλε διαχωριστική γραμμή εκεί που έπρεπε, απέναντι στους ακραίους, στους τραμπούκους, σε αυτούς που αποκαλούν τους βουλευτές που έχουν διαφορετική άποψη προδότες, ενώ πράγματι ήταν αυτοί οι οποίοι ιστορικά έχει αποδειχθεί, βρεθήκανε σε κρίσιμες στιγμές στην ιστορία με την πλευρά του κατακτητή, των Ναζί ή των φασιστών Βουλγάρων στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας μας. Δεν βρήκατε ούτε μία λέξη, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό. Ούτε μία λέξη. Παρακαλώ, κύριε Κυριαζέδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην εξηγείτε. Παραμονάχα, αυτό το οποίο επιχειρήσατε να κάνετε ήταν για άλλη μια φορά να απευθυνθείτε με ένα λόγο πολλές φορές ακραίο, άλλες φορές συναισθηματικό, στοχοποίησης και πάλι αυτών που έχουν διαφορετική άποψη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Εγώ όμως, κύριε Μητσοτάκη, σήμερα δεν έχω έρθει εδώ, δεν έχω ανεβεί σε αυτό το βήμα, γιατί πράγματι σήμερα είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση και αύριο μια κρίσιμη ψηφοφορία μετά από σχεδόν 30 χρόνια. 30 χρόνια αδράνειας και απανωτών εθνικών υποχωρήσεων σε ένα κρίσιμο θέμα. Και μετά από έναν ολόκληρο χρόνο διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και εξαντλητικού διαλόγου, φτάνουμε στο τέλος μιας δύσκολης, επίμονης, επίπονης και ιστορικής διαδικασίας. Εγώ σήμερα δεν έχω έρθει εδώ για να αναμετρηθώ κυρίως με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Θα απαντήσω σε όλα όσα είπατε.
αλλά δεν έχω έρθει γι' αυτό. Έχω έρθει κυρίως για να αναμετρηθώ με αυτό που εγώ αισθάνομαι ιστορική ευθύνη, με αυτό που εγώ αισθάνομαι εθνική ευθύνη, με την ιστορική και την εθνική ευθύνη που έχει ο καθένας και η καθεμιά από τους 300 εθνικής αντιπροσωπείας που δεν εκβιάζονται, δεν εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται και μιλούν μονάχα με τη συνείδησή τους. Το έθνος μας πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθές, είχε πει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Και θεωρώ ότι σε ένα μείζον εθνικό πρόβλημα οφείλουμε να πούμε αλήθειες σήμερα. Να πούμε αλήθειες που δεν ξεκινάν από το τι έγινε χθες, προχθές, ένα χρόνο τώρα. Γιατί ώρες-ώρες ακούγοντάς σας και εσάς, αλλά και την κυρία Μπακογιάννη, που νομίζω ότι έθεσε και πολύ ουσιαστικά θέματα στην ομιλία της, νομίζω ότι ακούγοντάς σας τα επιχειρήματά σας, ζούσαμε σε άλλη χώρα 30 χρόνια. Το κρίσιμο θέμα 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την εθνική θέση και στάση και διαπραγμάτευση για το ονοματολογικό με τον βόρειο γείτονά μας, δεν ήταν να αποδεχθούν σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, αλλά το κρίσιμο θέμα της διαπραγμάτευσης που κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ήταν η γλώσσα και το αν θα έχουμε nationality ή citizenship. Πραγματικά δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Και επειδή δεν ζούμε σε άλλη χώρα, σας προκαλώ, κύριε Μητσοτάκη, προχθές πράγματι συγκεντρώθηκα χιλιάδες διαδηλωτές, την πλειοψηφία τους δεν είχαν σχέση με τους ακραίους οι οποίοι επιτέθηκαν στο Κοινοβούλιο. Αλήθεια, πολλά στελέχη σας ήταν εκεί, εσείς απουσιάζατε. Αν ρωτούσατε έναν από αυτούς ποιο είναι το θέμα, γιατί διαμαρτύρεστε, θα σας λέγαν για το όνομα. Το Μακεδονία. Δεν θα σας λέγαν ούτε για το citizenship και το nationality, ούτε θα σας λέγαν για τη γλώσσα. Ούτε για τα ροδάκινα βεβαίως. Ούτε βεβαίως θα σας λέγαν, κύριε Μητσοτάκη, όλοι αυτοί τα απίστευτα επιχειρήματα που έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες, ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε εδώ εντυπώσεις αναδεικνύοντας εξαιρετικώς δευτερεύοντα και περίπλοκα νομικά ζητήματα. Αυτό ως κεντρικά επιχειρήματα κατά της συμφωνίας, αυτό αναδεικνύει την ένδυα των επιχειρημάτων σας εναντίον της συμφωνίας. Όταν ασχολείστε με τόσο λεπτά θέματα διεθνούς δικαίου που δεν μπορούν να τα κατανοήσουν οι μη ειδικοί, σημαίνει ότι αδυνατείτε να βρείτε έστω και ένα θολό σημείο σε αυτή τη συμφωνία. Και ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε ότι δεν έχουμε, λέει, το Σύνταγμα, διότι έχουμε μόνο τις τροποποιήσεις του Συντάγματος. Και δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε, ότι μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν κανείς προστρέξει στο επίσημο site που αφορά το Σύνταγμα της χώρας, θα δείτε το Σύνταγμα στην αρχική του μορφή και τις τροποποιήσεις, τα amendments, όλα να παρατίθονται ακολούθως στην αρχική μορφή του Συντάγματος. Τέτοιες ανοησίες μας λέτε όλες αυτές τις μέρες. Ασχολείστε με απολύτως δευτερεύοντα ζητήματα, παρακαλώ. Και όχι με τα ουσιαστικά. Γιατί ασχολείστε με τα δευτερεύοντα και όχι με τα ουσιαστικά? Γιατί έχετε ένδυα επιχειρημάτων. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας σας το, και μάλιστα την αρχή έτσι ξεκινήσατε, το καταναλώσατε στην αντιπαράθεσή σας με τον κύριο Καμένο. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία σας εκεί, τώρα, στη δεξιά πολυκατοικία. Τώρα που θα τελειώσουμε με τις πρέσπες, αντί να αντιπολιτεύεστε εμένα, θα αντιπολιτεύεστε τους άλλους της δεξιάς πολυκατοικίας, γιατί υπάρχει μεγάλος συνωστισμός και δεν μπορείτε να χωρέσετε στο ποιος θα πάρει το καλύτερο διαμέρισμα.
Σας εύχομαι καλή τύχη. Δεν πρόκειται όμως... Ήσυχα, παρακαλώ, ήσυχα. Ήσυχα. Δεν πρόκειται όμως να αναλωθώ. Δεν πρόκειται όμως να αναλωθώ σε άμεσες απαντήσεις σε μια σειρά από ανακριβή επιχειρήματα. Θα προσπαθήσω, όπως είπα αρχικά, σήμερα, από την παρέμβασή μου αυτή σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, να αναμετρηθώ με αυτό που εγώ αισθάνομαι ως ευθύνη, με επιχειρήματα, χωρίς κραυγές, χωρίς συνθήματα και χωρίς να προσπαθήσω να κινητοποιήσω το συναίσθημα, το θυμό ή τα φοβικά, πολύ περισσότερο, αντανακλαστικά. Και θα προσπαθήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθώντας αυτή την προτροπή ότι εθνικό είναι το αληθές, να μιλήσω για μια σειρά αλήθειες. Και η αλήθεια είναι, ξεκινώντας από την αρχή, ότι η διαφορά μας με τους βόρειους γείτονές μας για την ονομασία τους ταλαιπώρησε τη χώρα μας, ταλαιπώρησε και τους γείτονές μας, ταλαιπώρησε τα Βαλκάνια, τη διεθνή κοινότητα, για 3 δεκαετίες. Και μας στέρισε όλα αυτά τα χρόνια ένα κρίσιμο διπλωματικό κεφάλαιο, που μας απέσπασε αρκετές φορές από τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα και οι οποίοι, μη γελιόμαστε, δεν βρίσκονται στα βόρεια, αλλά στα ανατολικά σύνορά μας. Η αλήθεια είναι ότι η αδράνεια, η ατολμία, η αναβλητικότητα που είχε γίνει δόγμα για χρόνια, δόγμα εξωτερικής πολιτικής, είχε αποτέλεσμα και συνεχείς διαρκείς διπλωματικές ήττες από την ελληνική πλευρά. Και εν τέλει την αναγνώριση των γειτόνων μας με τη συνταγματική τους ονομασία από περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες, σημαντικότερες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμη και χώρες που επισήμως δεν αναγνωρίζουν τη γείτονα με τη συνταγματική τους ονομασία, το σύνολο σχεδόν του τύπου, το σύνολο του τύπου, όχι σχεδόν, το σύνολο της κοινής γνώμης, την αποκαλούν Μακεδονία χωρίς άλλο προσδιορισμό. Το γνωρίζετε καλά αυτό. Ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης έτρεχε να σβήσει το Μακεδονία από ένα site στο οποίο ο ίδιος διαχειρίζεται. Η αλήθεια επίσης είναι ότι η αδράνεια αυτή δεν είχε τελικά ως αποτέλεσμα να χάσουμε το όνομα Μακεδονία, αφού σε οποιαδήποτε διαδικτυακό τόπο, αν ανατρέξει κανείς σήμερα στο εν λόγω Λίμα, δυστυχώς, δεν θα βρει τη δική μας κουλτούρα παράδοση, το Λευκό Πύργο. Θα δει τα Σκόπια, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είχαμε χάσει, δεν χάσαμε μόνο εξαιτίας της αδράνειας μόνο το όνομα. Κινδυνεύαμε να χάσουμε και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας. Αφού η επικράτηση εθνικιστών στη βόρεια γείτονά μας, του Βέμερο, για πάρα πολλά χρόνια, τους είχε οδηγήσει σε έναν πρωτοφανή παροξισμό παραχάραξης και σφετηρισμού της ιστορίας, της πολιτισμικής κληρονομιάς και των συμβόλων της Μακεδονίας, που αποτελούσε και αποτελεί ιστορικά αναπόσπαστο κομμάτι της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Η αλήθεια επίσης είναι ότι και στην Ελλάδα επικράτησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 εθνικιστικός παροξισμός, που διαμόρφωσε το κλίμα στην κοινή γνώμη, δημιουργώντας τη διεθνή κοινή γνώμη την εικόνα μιας χώρας φοβικής, χωρίς εθνική αυτοπεποίθηση, με τον λαό της χωρίς επίγνωση του μεγαλείου της ιστορίας της, ως εκ τούτου χωρίς αυτοπεποίθηση.
αλλά και χωρίς επίγνωση της σύγχρονης δυναμικής της χώρας. Και την έδειχνε ως μια χώρα και έναν λαό που βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση απέναντι σε μια χώρα που έχει το 6% του ΑΕΠ της και 2 εκατομμύρια κατοίκους. Και αποκορύφωμα αυτού του παροξυσμού υπήρξε η μαξιμαλιστική θέση που συμφωνήθηκε στο περίφημο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών το 1992, πλην του Κουκουέ, αν δεν κάνω λάθος, περί μη χρήσης του όρου Μακεδονίας ή παραγόγου της από τη γειτονική χώρα. Η αλήθεια όμως επίσης είναι ότι αυτή η θέση, ενώ για πολλά χρόνια έτρεφε τις φαντασιώσεις αρκετών και μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης, ουδέποτε εφαρμόστηκε από οποιαδήποτε κυβέρνηση στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Και αναφέρομαι στις διπλωματικές διεργασίες και τα ονόματα που ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύτηκαν τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια επίσης είναι ότι τον όρο Μακεδονία στην ονομασία των γειτόνων μας προφανώς και δεν τον απεδέχτη πρώτος ο κύριος Κοντζιάς και εγώ, αλλά τον απεδέχτη πρώτος ο κύριος Σαμαράς, ο μέγας Μακεδονομάχος, που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον κυρωτικό κανονισμό 3567 για εμπορικές συμφωνίες στις 2 Δεκέμβρη του 1991, με τον οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίζονταν δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ας μας λέει σήμερα ότι ήταν άλλη μια εμπορική συμφωνία σαν όλες τις υπόλοιπες. Και ότι στο Συμβούλιο της 16ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υποχώρησε στις πιέσεις. Τα έκανε μουσκεμα, έλεγε τότε ο Μητσοτάκης, δεν τα λέω εγώ αυτά. Και δεν ζήτησε οριστική λύση του θέματος με αντάλλαγμα την αναγνώριση της Κροατίας, όπου μπορούσε να ασκήσει βέτο η ελληνική πλευρά. Και βέβαια μετά ήταν ο πρώτος που επένδυσε σε αυτόν τον παροξυσμό, στον οποίο σας αναφέρθηκα πιο πριν, στην κινητοποίηση του κόσμου κατά τη σύνθετη ονομασία που περασπίζονταν τότε η κυβέρνηση, προκειμένου να ρίξει την ίδια την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και να κάνει πολιτική καριέρα. Η αλήθεια επίσης είναι ότι η Ελλάδα είναι αυτή που πρώτη πρότεινε τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993 επισήμως στο διαπραγματεύσεις, τον κύριο Γκλιγκόρο. Η αλήθεια επίσης είναι ότι τον όρο Μακεδονία τον αποδεχτήκαμε, έστω και ως προσωρινό όνομα, που κράτησε όμως 25 χρόνια αυτή η προσωρινότητα, με τη λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία, που συνήφθη μόλις 3 χρόνια μετά από το περίφημο εκείνο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, που έλεγε κανένα παράγωγο. Και τότε ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπου αποδεχτήκαμε τι? Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αποδηλία να αναμετρηθούμε με την αλήθεια ως έθνος και ως πολιτικό σύστημα, κάναμε τι? Εφεύραμε την φαϊνή αυτή ιδέα, όταν όλοι αναφερόμαστε σε αυτή τη χώρα, να λέμε μόνο τα αρχικά, ποτέ να μην το λέμε ολόκληρο. Πουγουδουμού, υφύρων, λες και το μη ήταν μια άλλη λέξη και όχι λέξη Μακεδονία. Και όταν αναφερόμασταν στους ανθρώπους που ζουν εκεί, δεν τους λέγαμε Πουγουδουμιανούς ή Φυρομήτες, τους λέγαμε Σκοπιανούς, με την ονομασία της πρωτεύουσάς τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια επίσης είναι... Ήσυχα παρακαλώ. Ελάτε. Η αλήθεια επίσης είναι... Ελάτε. Ότι ειδικά μετά την αναγνώριση της γειτονικής χώρας
από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2004, επιδεινώθηκε σημαντικά η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας. Στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης άρχισε να φαίνεται η Ελλάδα μέρος του προβλήματος για την αστάθεια στην περιοχή. Και εμείς είχαμε θέμα γι' αυτό. Και έχουμε θέμα γι' αυτό. Διότι η αστάθεια στην περιοχή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας μεγάλης Αλβανίας που δεν το θέλουμε και η αστάθεια στην περιοχή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εντάσεων που δεν τις θέλουμε στα βόρεια σύνορά μας. Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στις κυβερνήσεις Πασόκου διαπραγματεύτηκαν όχι με την αρχή του Συμβουλίου Αρχηγών του 92, αλλά με αυτό που ονομάζουμε σήμερα Εθνική Γραμμή και πολύ αργότερα αυτή η Εθνική Γραμμή αποκρισταλώθηκε με τις κυβερνήσεις, κυβέρνηση Καραμαλή, ως και ξεκαθαρίστηκε ως η γραμμή της σύνθετης ονομασίας με τον όρο Μακεδονία, με γεωγραφικό προσδιορισμό εναντί όλων. Μια θέση που υποστήριξαν όλες οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον από το 2007 έως σήμερα. Όλες, ανεξαιρέτως. Και την αναγγείλατε σε δεκάδες προγραμματικές δηλώσεις σε αυτή την αίθουσα, σε δεκάδες διεθνή φόρα, έτσι είναι. Ακόμα και η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Ακόμα και η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, η υπουργή του. Και ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος άλλα ψηφίζει στο Κολέγιο των Επιτρόπων για την τωρινή συμφωνία, όπου είχε ομόφωνη απόφαση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και άλλα δηλώνει δημόσια. Αυτή είναι η σταθερότητα που σας διακρίνει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά. Όλοι θυμόμαστε, το γνωρίζουμε, ότι ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 2014, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανήγγειλε αυτή τη θέση. Αλλά και όλοι έχουμε δει και τη συνέντευξη του ίδιου του κύριου Σαμαρά, ο οποίος έλεγε, εάν δεχτούν το έργα όμνες, να το σκεφτούμε. Βεβαίως, φαντάζομαι, γιατί δεν θέλω να τον υποτιμώ, έχοντας στο μυαλό του ότι θα το δεχθούνε. Σήμερα όμως μας είπε από αυτό το βήμα της Βουλής, παραχαράζοντας και αυτός όπως οι γειτονές μας, την ιστορία της δικιάς μας πολιτικής ζωής του τόπου, την ιστορία των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και της παράταξής σας, ότι η παράταξή σας και άρα εξωτερική πολιτική της χώρας, τους έβαλε όλους μέσα, ήταν πάντοτε με την λογική, με την έννοια ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Και προσέξτε, δεν αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι μας, στην αρχαία ελληνική Μακεδονία, αναφέρθηκε στη σύγχρονη, ως γεωγραφικό χώρο. Ότι δεν υπήρξε ποτέ στη δική τους γραμμή, λέει, της παράταξης και της εξωτερικής πολιτικής η έννοια των πολλών Μακεδονιών. Και θυμάμαι εγώ ότι τόσο ο Κώστας Καραμαλής ως Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί με σαφήνεια ότι ο όρος Μακεδονία χρησιμοποιήθηκε πάντα για τον καθορισμό μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, διαβάζω απόσπασμα από παρέμβασή του, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός συνόρων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εξού και το όνομα, έλεγε, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, αλλά να προηγείται ένα προσδιοριστικό επίθετο προκειμένου να διακρίνεται από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Και είναι σαφές ότι η αδίποτε σύνθετη ονομασία πρέπει να αντανακλά αυτή τη γεωγραφική πραγματικότητα. Ποια γεωγραφική πραγματικότητα? Ότι στη σύγχρονη περιοχή, γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, λίγο πάνω από το μισό κατέχει η Ελλάδα, ένα άλλο μεγάλο μέρος κατέχει η Βουλγαρία και ένα άλλο μέρος είναι αυτή η Πουγουδουμού με τους Σκοπιανούς και Πουγουδουμίτες, οι οποίοι κατά 70% είναι Σλάβοι, Σλαβόφωνοι, Σλάβο-Μακεδόνες, διότι μένουν στην περιοχή της Μακεδονίας, και ένα 30%
αλβανικής εθνοτικής καταγωγής. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, για να είμαι ειλικρινής απέναντί του, να μην τον αδικώ, διαφοροποιήθηκε από τον κ. Σαμαρά, μην του πάρει και όλο το κόμμα, του έχει πάρει τα 2/3. Και είπε ότι ποτέ δεν μονοπόλησε το σύνολο της Μακεδονίας η εξωτερική πολιτική του κόμματός του και της Ελλάδας. Να τα λέμε τα σωστά, να τα λέμε. Η αλήθεια λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι αυτή ήταν η εθνική γραμμή. Μια θέση την οποία δεν παρήγαγε η δική μας κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση τη βρήκε από εσάς. Τη βρήκε και συνέχισε με αυτή. Έρχομαι τώρα και σε άλλες ωραίες αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι το 2008, στο Βουκουρέστι, η κυβέρνηση Καραμαλή, με την κυρία Μπακογιάννη τότε υπουργό, προσπάθησε και κατάφερε να αποσπάσει τη συνένεση των εταίρων στο ΝΑΤΟ, ώστε να μην ενταχθεί η γειτονική χώρα με την προσωρινή της ονομασία στο ΝΑΤΟ, αυτή της ενδιάμεσης συμφωνίας, το ΦΥΡΟΜ δηλαδή, χωρίς ωστόσο να ασκήσει βέτο, όπως σημολογείται. Διότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπήρξε ποτέ βέτο. Και αυτό πράγματι θα πω εγώ, γιατί θέλω να λέω όλες τις αλήθειες, ήταν μια επιτυχία, ήσυχα, κύριε Βορύδη, ήσυχα. Στο βαθμό που η ίδια η ενδιάμεση συμφωνία προέβλεπε ότι η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στην ένταξη γειτονικής χώρας με την προσωρινή της ονομασία σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό. Ωστόσο, επίσης η αλήθεια είναι ότι ο χειρισμός αργότερα αυτής της επιτυχίας από την ίδια την κυβέρνηση που το πέτυχε, αλλά και από επόμενες, υπήρξε καταστροφικός. Διότι η ίδια η κυβέρνηση και στελέχη της τότε, με δημόσιες δηλώσεις τους, πανηγύριζαν πάλι προς θρέψη της διαρκώς παραπλανημένης κοινής γνώμης, που είχε μείνει ακόμα στο 92, στο Συμβούλιο των Αρχηγών, πανηγύριζαν ότι η Ελλάδα έβαλε βέτο στο Βουκουρέστι. Και έτσι ήρθε το 2011. Η δεσμενής απόφαση για τη χώρα, για την Ελλάδα, του Δικαστηρίου του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, που αναφερόταν σε παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 95 κατά τη Σύνοδο του Βουκουρεστίου. Περαιτέρω η αλήθεια είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε επανειλημμένως προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με αυτά τα ευνοϊκά για την ίδια δεδομένα, για την Πουγουδουμού, η γειτονική χώρα ουδέποτε είχε ζητήσει καν, είχε συζητήσει καν, είχε δεχθεί να συζητήσει καν την αλλαγή του ονόματός της εναντί όλων, έργα όμνες δηλαδή, και σε όλες τις διαπραγματεύσεις στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσέρχονταν αποδεχόμενοι μόνο τη διπλή ονομασία. Δηλαδή, η συνταγματική της ονομασίας στο εσωτερικό, και τώρα σας φταίει ο αυτοπροσδιορισμός, τότε δεν μας έφταιγε το ότι κάποιες κυβερνήσεις διαπραγματεύονταν τη διπλή ονομασία, δηλαδή να λέγονται Μακεδονία, Δημοκρατία της Μακεδονίας στο εσωτερικό, δεν θέλω εγώ να βγάλω ούτε τηλεγραφήματα, ούτε επιστολές, δεν έχει νόημα, γιατί αισθάνομαι την εθνική ευθύνη. Εγώ δεν θα βγάλω, κύριε Μητσοτάκη, αλλά θα πω την αλήθεια σήμερα εδώ, για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, και αν θέλετε διαψεύστε με. Τότε λοιπόν, οι γείτονές μας έλεγαν τη συνταγματική τους ονομασία στο εσωτερικό, την οποία την είχαν αναγνωρίσει όλες οι σημαντικές χώρες, δεν είχαν κανένα λόγο να διατηρήσουν μια άλλη στάση. Και βεβαίως μια υπόλοιπη, την οποία την διαπραγματεύονταν για τον υπόλοιπο κόσμο, από την οποία ποτέ βεβαίως δεν είχαν βγάλει τον όρο Μακεδονία, διότι αυτό ήταν το επίπεδο, η βάση της διαπραγμάτευσης. Και βεβαίως ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση, γιατί δεν ανοίγαν τη συζήτηση, για αλλαγή του συνταγματός τους. Καμία συζήτηση. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
για το τι έγινε από το 92 μέχρι σήμερα, πόσο ταλαιπωρήθηκε η χώρα, πόσο μεγάλο βάρος είχε η χώρα στην εξωτερική της πολιτική, χωρίς να μπορεί να λύσει ένα θέμα που δυστυχώς, λέω εγώ, δυστυχώς, οι εταίροι μας δεν κατανοούσανε, ούτε ακόμα κατανοούν. Και πόσο κεφάλαιο και προσπαθειών καταναλώναμε από το να προσανατολιστούμε στα πραγματικά μεγάλα εθνικά ζητήματα που δεν είναι στο Βορρά. Τελείωσε αυτό το δόγμα. Έχει μείνει σε αυτό το δόγμα, κ. Βορίδης, φαίνεται. Α, τελείωσε. Ήταν την εποχή του ψυχρού πολέμου αυτό το δόγμα. Ότι από Βορρά είναι η απειλή. Δεν είναι από Βορρά η απειλή. Έρχεται λοιπόν η δική μας κυβέρνηση. Ησυχία, παρακαλώ. Έρχεται η δική μας κυβέρνηση και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 σχεδόν χρόνια, επαναλαμβάνω, είχαμε αυτόν τον απίστευτο διεισμό, ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης να νομίζει ότι το μεγάλο πρόβλημά μας είναι ο όρος Μακεδονία, και ακόμα και σήμερα το νομίζει, όλες οι κυβερνήσεις να παλεύουν για σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία και φυσικά, μη μας τρελάνετε κιόλας, κανείς δεν έθετε ως κύριο θέμα τη γλώσσα και την εθνότητα. Θα εξηγήσω μετά γιατί. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και βρίσκουμε μπροστά μας μια ευκαιρία. Αλλάζει η κυβέρνηση εκεί. Και από την εθνικιστική κυβέρνηση του κυρίου Γκρουεύσκη, το ΒΜΡΟ, που λέει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέτε εσείς. Είσαστε η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Τι λένε όλοι αυτοί? Του λένε του ΖΑΕΦ μας πρόδωσες. Του λένε του ΖΑΕΦ ξεπούλησες τη Μακεδονία μας τους Έλληνες. Του λένε του ΖΑΕΦ έδωσες και γλώσσα και εθνότητα, όλα τα έδωσες. Και τα ίδια λέτε και εσείς εμάς. Ξέρετε γιατί? Διαβάστε την ανακοίνωση που έκανε το ΒΜΡΟ για τη ρηματική διακοίνωση. Διαβάστε την. Εξευτέλησε τη Μακεδονία. Δεν υπάρχει πια Μακεδονία. Μας έκανε Βόρεια Μακεδονία, δώσαμε το όνομά μας, δώσαμε τη γλώσσα μας, δώσαμε τα πάντα. Κύριε Βορίδη, έχετε πλήθος απορριών από αυτά που ακούγονται. Σας παρακαλώ, όχι δυνατά, να τις επεξεργάζεστε μέσα σας. Οι εθνικισμοί και στις δύο πλευρές, οι εθνικισμοί και στις δύο πλευρές έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό, την πατριδοκαπηλεία. Αλλά οι εθνικισμοί, ιδίως στον χώρο των Βαλκανίων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλες, σε οδυνηρές περιπέτειες τους λαούς. Και πιστεύω ότι τώρα ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από αυτό τον φαύλο κύκλο των εθνικισμών και να δούμε το μέλλον της ευημερίας, της ειρήνης, της προόδου, της συνεργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και πραγματικά αρπάζουμε αυτή την ευκαιρία. Άλλαξε η κυβέρνηση εθνικιστική, ήρθε ένας προοδευτικός ηγέτης, ένα προοδευτικό κόμμα, σοσιαλιστικό, κυρία Γεννηματά, σοσιαλιστικό είναι αυτό εκεί. Πράγματι. Και ξεκινάμε μια προσπάθεια δύσκολη να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, όχι να πάμε να τους καταλάβουμε, όχι να πάμε να τους καταρακώσουμε. Θα μπορούσαμε με βάση αυτά που μας λέτε, που ψάχνετε να βρείτε την υποπερίπτωση της υποπερίπτωσης, θα έπρεπε να είχαμε κάνει πόλεμο και να τους είχαμε κατακτήσει. Δεν κάναμε αυτό. Κάναμε μια συμφωνία, ένα συμβιβασμό. Και τι βάλαμε εμείς ως κορυφαία σε αυτό το συμβιβασμό? Όλα όσα πολεμούσατε εσείς ως κεντρικά ζητήματα 25 χρόνια και δεν τα καταφέρνατε. Και τα πετύχαμε. Και τώρα μας λέτε είστε προδότες που τα πετύχατε. Τι πετύχαμε λοιπόν εμείς? Πετύχαμε πρώτον σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δηλαδή που υποχρεώσαμε τους γείτονές μας να αλλάξουν το συνταγματικό τους όνομα, με το οποίο είχαν ήδη αναγνωριστεί από πάνω από 130 χώρες και από Δημοκρατία της Μακεδονίας σκέτο να το κάνουν Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ώστε αύριο τα παιδιά μας όταν μπαίνουν στο ίντερνετ και πατούν το λίμα Μακεδονία να βγαίνει ο Λευκός Πύργος και να μην βγαίνουν τα Σκόπια. Αυτό πετύχαμε εμείς. Δεύτερον, πετύχαμε αυτό το που ούτε καν συζητάγανε. Που ούτε καν συζητάγανε επί των κυβερνήσεών σας.
κυρία Μπακογιάννη, κύριε Καραμαλή, κύρια Γεννηματά, ούτε καν συζητάγαν του εργαόμνες. Έναντι όλων και για κάθε χρήση. Τούτο σημαίνει Ίσυχα, παρακαλώ. Ότι η χρήση αυτή δεν θα χρησιμοποιείται μόνο στις διεθνείς σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, αλλά θα αφορά και το εσωτερικό της χώρας, όπου αναγκάζονται, αλλάζουν το σύνταγμά τους, αλλάζουν, κατεβάζουν τις πινακίδες από τα αεροδρόμια τους, από τους δρόμους τους, δεν θα μπορούν να έχουν κρατικό θέατρο μακεδονικό, θα έχουν της Βόρειας Μακεδονίας, δεν μπορούν να έχουν εθνική ομάδα μακεδονική, θα έχουν εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτά τα λίγα. Τρίτον, καταφέραμε οι γείτονές μας, αναθεωρώντας το σύνταγμά τους, να τροποποιήσουν τις διατάξεις εκείνες που περιείχαν αναφορές αλυτρωτισμού και αναθεωρητισμού. Ευθυγραμμίζουν μάλιστα το σύνταγμά τους με ό,τι λέει το ελληνικό σύνταγμα στις σχετικές του διατάξεις περί διασποράς. Και πέραν της συνταγματικής αναθεώρησης, στην ίδια συμφωνία, οι γείτονές μας δεσμεύονται να μην υποκινούν οποιασδήποτε πράξεις μη φιλικού χαρακτήρα εναντίον της χώρας μας. Δεσμεύονται να μην προβαίνουν σε αλυτρωτικές δηλώσεις, δεσμεύονται να μην υιοθετούν τέτοιου είδους δηλώσεις από όποιον φέρεται να δρά για το συμφέρον τους, δεσμεύονται να σέβονται τα υφιστάμενα σύνορα, δεσμεύονται με δύο λόγια να εγκαταλείψουν κάθε είδους αλυτρωτική ρητορική, κάθε είδους αλυτρωτικές δράσεις από οποιονδήποτε κι αν προέρχονται αυτές. Τέταρτον, καταφέραμε η χρήση του όρου Μακεδονία-Μακεδονικό σε σχέση με τις κρατικές δομές και τα όργανα του κράτους να αφήνονται μόνο στην ελληνική πλευρά. Αυτό που σας έλεγα δηλαδή πιο πριν, ότι δεν μπορούν να έχουν Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Η Ελλάδα μπορεί να έχει και θα έχει προφανώς. Και πέμπτον, και βεβαίως δεν θέλω καν να απαντήσω στις ανακρίβειες τις οποίες είπατε, ότι δήθεν εμείς θα πρέπει αναγκαστικά να τους λέμε Μακεδόνες και Μακεδονικό κτλ. Δεν έχετε διαβάσει καν τη συμφωνία, το άρθρο 7.5, με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς ακριβώς θέλετε να τους λέμε, Σκοπιανούς? Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η θέση σας αυτό? Ποια είναι η θέση σας αυτό? Διότι σε μία ερώτηση που κάνατε, κύριο Κουμουτσάκο, όταν δεν είχε ανοίξει κόντρα για λόγους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης ακόμα και θέλατε να απευθυνθείτε στον κύριο Καμένο για να του κάνετε κριτική, που είχε αυτή τη θέση πάντοτε, της δεξιάς άκρης της πολυκατοικίας, αυτή τη θέση είχε. Αναφερθήκατε από μόνοι σας όταν κάνατε ανάλυση του πληθυσμού της γειτονικής χώρας σε Αλβανούς και Σλάβο-Μακεδόνες. Εσείς μόνοι σας το λέγατε. Πάμε παρακάτω όμως. Το πέμπτο που κερδίσαμε, αν απαντώ και στον καθένα, δεν θα φτάσει ο χρόνος. Όχι, υπήρξε συμφωνία. Το πέμπτο που κερδίσαμε, και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι κατοχυρώνεται η ελληνική παράδοση και η ιστορική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας με τον πιο σαφή, με τον πιο νομικά δεσμευτικό τρόπο. Γιατί σε αντίθεση με ορισμένους που θεωρούν ότι το όνομα είναι η ψυχή μας, εγώ θεωρώ ότι η ψυχή μας είναι η ιστορία μας. Η ιστορία μας είναι η ψυχή μας και την παίρνουμε πίσω. Δεν θα μπορεί πια κανείς να τη σφετερίζεται. Και μετά από όλα αυτά έρχεται η αντιπολίτευση και ιδίως τα κόμματα που είχαν ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, και μας λένε τι, δεν πειράζει που κερδίσατε όλα, όλα. Όσα εμείς είχαμε θέσει ως εθνική γραμμή, η συμφωνία αυτή δεν είναι υποφελής για τα εθνικά συμφέροντα. Μα αν αυτή η συμφωνία που καλύπτει πλήρως όλες τις εθνικές κόκκινες γραμμές που εσείς βάλατε, εμείς τις βρήκαμε, που αποτρέπει επιπλέον σημαντικούς κινδύνους που εσείς ουδέποτε καταφέρατε στις διαπραγματεύσεις να διασφαλίσετε, όπως το ζήτημα να αγερθεί θέμα μειονότητας. Αν αυτή η συμφωνία λέτε την εθνικά επιζήμια, τότε η εθνική γραμμή και η στρατηγική δική σας
αυτή που οικοδομήσατε εσείς τόσα χρόνια ήταν εθνικά επιζήμια. Τότε εσείς ήσασταν επιζήμιοι για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άρνηση και καταψήφιση αυτής της συμφωνίας από τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα που κυβέρνησαν τη χώρα, εγώ δεν λέω για κάποιους οι οποίοι δεν κυβέρνησαν και είχαν αυτή τη θέση. Ήτανε με αυτό το κομμάτι της εθνικής κοινής γνώμης, με αυτό το κομμάτι της εθνικής συλλογικής συνείδησης που είχε μείνει στο 92. Δεν είχε παρακολουθήσει ότι η γραμμή της χώρας ήταν άλλη. Η καταψήφιση λοιπόν αυτής της συμφωνίας από τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα που κυβέρνησαν τη χώρα από το 90 και μετά αποτελεί μια πρωτοφανή αυτοακύρωση και αυτοϋπονόμευσή τους, των δικών τους πολιτικών πεπραγμένων. Με δύο λόγια θα το πω, είναι μια στάση πολιτικής υποκρισίας με κεφαλαίο ύψιλο. Όλοι όμως κρινόμαστε. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω μια ακόμη αλήθεια για να πάω μετά στα επιχειρήματα τα οποία αναδεικνύει το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι, και νομίζω ότι είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να κρυφτεί, το βασικό σας πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η συμφωνία. Και κυρία Γεννηματά, δεν είναι η συμφωνία. Το βασικό σας πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό σας πρόβλημα είναι ότι αυτή τη συμφωνία τη φέρνω εγώ ως Πρωθυπουργός, τη φέρνει ο Κοντιάς ως Υπουργός, την έφερε. Το βασικό σας πρόβλημα είναι ότι εσείς κάνετε αυτό που μας κατηγορείτε, εργαλειοποίηση ενός εθνικού ζητήματος. Εσείς κάνετε αυτό που μας κατηγορείτε. Και βεβαίως το κάνετε για ένα και βασικό λόγο, διότι αυτή τη συμφωνία τη φέρουν αυτοί οι οποίοι εσείς δεν αναγνωρίζετε παρά ως προσωρινούς ενίκους της εξουσίας, ενώ εσείς θεωρείτε τους εαυτούς σας ως μόνιμους ιδιοκτήτες. Και δεν έχουμε παρά να δούμε την υποκριτική στάση που κράτησε η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Όταν εκκινούσε η διαδικασία αυτή, ο κ. Μητσοτάκης αρχικά είχε δηλώσει ότι στηρίζει την επιδίωξη για επίτευξη συμφωνίας με σύνθετη ονομασία που θα ισχύει εργάουνες. Γιατί προφανώς είχε την εντύπωση ότι δεν το καταφέρουμε αυτό. Όταν είδε ότι το καταφέρνουμε αυτό, άλλαξε γνώμη, άλλαξε τοποθέτηση και έθεσε ως απαράβατο όρο να κατοχυρωθεί η συμφωνία αυτή και με αναθεώρηση συνταγματικής ονομασίας. Όταν είδε ότι πετυχαίνουμε και αυτό, όπως επιδιώκαμε από την αρχή, ανέβασε κι άλλο τον πήχη. Έβαλε μία ακόμα προϋπόθεση. Να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα πριν κυρωθεί αυτή από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ήταν τόσο σίγουρος μάλιστα τότε ο κ. Κουμουτσάκος, θυμάμαι, που έλεγε τώρα αυτός ο όρος, ο απαράβατος, και δεν κάνουμε βήμα παραπέρα από αυτόν τον όρο. Και την επόμενη μέρα διαψεύστηκε. Ήταν τότε, κύριε Μητσοτάκη, που στέλνατε την κυρία. Μπράβο σας, κύριε Κουμουτσάκο, μπράβο σας που μας βοηθήσατε να διαπραγματευτούμε σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εκείνες τις παρακαλώ, μέρες... Παρακαλώ, ησυχία. Εκείνες τις μέρες, ξέρετε, εκείνες τις μέρες στέλνατε την κυρία Σπυράκη να πηγαίνει να συναντά σε κρυφά καφέ στις Βρυξέλλες τον κύριο Ζάεφ και να του λέει, σταμάτα, μην πας με αυτούς, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά μην πας με αυτούς, θα αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα και θα κάνουμε εμείς συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα λοιπόν, όταν διαπιστώσατε ότι όλες οι κέρυες και κομβικές διαπραγματευτικές μας θέσεις έχουν υλοποιηθεί, αρχίσατε να μιλάτε για εγχώρηση γλώσσας και εθνότητας, ακόμα και όταν οι ίδιοι οι γειτονές μας έχουν διευκρινίσει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει η ηθαγένεια και η γλώσσα τους είναι σλαβική. Και μάλιστα όταν ήρθε και η διευκρινιστική δήλωση, αρχίσατε να λέτε κάτι άρρητα ρήματα, ότι το πρόβλημά σας είναι ότι η διευκρινιστική δήλωση στη σφραγίδα πάνω δεν την έχουν αλλάξει και έχει ματσεντόνια. Πώς δεν, αφού πρέπει να κυρωθεί στην Ελληνική Βουλή για να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή του συντάγματός τους. Τέτοια μας λέτε. Και φτάσατε βεβαίως στο σημείο να μας πείτε ότι ανακαλύψατε και κάτι ακόμα. Ότι δεν εκχωρούμε, λέει, μόνο γλώσσα και εθνότητα, αλλά εκχωρούμε και λαό. Καταρχάς, η λέξη εκχώρηση, κύριε Μητσοτάκη, το έχετε σκεφτεί αυτό.
τη χρησιμοποιείτε διαρκώς χωρίς να κατανοείτε τι ακριβώς κάνετε. Παραπέμπει μάλλον σε ένα παραλήρημα μεγαλείου που προφανώς προκύπτει από την στροφή σας στην εθνικιστική πλευρά το τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω όμως να μπω στη σφαίρα της ψυχανάλυσης, ούτε να αναλάβω ρόλο ψυχαναλυτή. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορείς να χωρίσεις κάτι που δεν έχεις και κάτι που δεν υπάρχει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι εμείς γλώσσα μακεδονική δεν είχαμε ποτέ. Ο Μέγας Αλέξανδρος μίλαγε την ελληνική γλώσσα. Ο Μέγας Αλέξανδρος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα από τον Αριστοτέλη και όχι η μακεδονική γλώσσα. Και για τον απλούστατο λόγο ότι οι Μακεδόνες Έλληνες που κατοικούν στη Βόρεια Ελλάδα έχουν εθνότητα ελληνική. Πάμε όμως παρακάτω. Μας λέτε ότι την εκχωρήσαμε τη γλώσσα παρά το γεγονός ότι μάλλον δικές σας κυβερνήσεις το κάνανε αυτό στη διάσκεψη του ΟΗΕ και την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 1977. Ενώ αν οι δικές σας κυβερνήσεις που αυτά τα θέματα τα είχαν στην πρώτη γραμμή, γιατί τότε το 1994 δεν προβάλλατε καμία επιφύλαξη ή αντίρρηση στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίσημη κωδικοποίηση των ονομάτων των γλωσσών κρατών μελών του ΟΗΕ και παραδώσατε τότε τη συντομογραφία MK, MK και MKD. Και για όσους θεωρούν ότι αυτά είναι πολύ τεχνικά, θέλω να σας επαναλάβω. Πού είναι ο φίλος μου, κύριος Τασούλας? Κύριε Τασούλα, είχαμε κάνει ένα διάλογο γι' αυτό. Θα το πω με σωστό τρόπο αυτή τη φορά. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, ως Υπουργός Εξωτερικών το 1959, από αυτό το βήμα, και δεν είναι τυχαίο όταν το λέει ένας Υπουργός Εξωτερικών, είχε πει τα εξής, και θα το πω σωστά, λέγοντας εκ προημίου, ότι δεν τα είχε πει θέλοντας να δώσει απαντήσεις στο ζήτημα της γλώσσας, αλλά στο κύριο και το μείζον θέμα, που ήταν η μειονότητα. Η μειονότητα ήταν το μείζον θέμα, που λύνεται με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι έλεγε λοιπόν ο κύριος ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ το 1959. Πρώτον, στην ελληνική Μακεδονία δεν ομιλείται η μακεδονική γλώσσα, η οποία ομιλείται στα Σκόπια και έχει και γραμματική και συντακτικών. Στην ελληνική Μακεδονία ομιλείται ένα τοπικό ιδίωμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μακεδονική γλώσσα. Η δήλωση αυτή γιατί είναι αποκαλυπτική? Διότι με μία και μόνη κίνηση κατεδαφίζει όλες αυτές τις αντιεπιστημονικές, τις πατριδοκάπηλες ανοησίες που έχουν κατατεθεί το τελευταίο διάστημα στη δημόσια συζήτηση. Αφενός ο Ευάγγελος Αβέροφ με την ιδιότητα Υπουργού Εξωτερικών αναγνωρίζει το προφανές, ότι εκτός από την ελληνική Μακεδονία υπάρχει και άλλη Μακεδονία που δεν είναι ελληνική, όταν λέει στην ελληνική Μακεδονία, διαφορετικά θα χρειαζόταν άλλος προσδιορισμός. Αφετέρου, αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας όταν ένας υπουργός εξωτερικών το λέει αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1959, πολύ πριν γίνει υπουργός ο κ. Κοζιάς, νομίζω. Και φαντάζομαι ότι δεν θα θεωρείται εθνομηδενιστή και προδότη τον αείμνηστο Αβέροφ, όπως ενδεχομένως θεωρείται τον κύριο Κοτζιά και όσους είναι στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και την αναγνωρίζει με γραμματική και συντακτικό και απαντά με σαφήνεια και σε όλους εκείνους τους υποτιθέμενους λόγιους και γλωσσολόγους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι μια γλώσσα δεν είναι γλώσσα, στέλνοντας στον κάλαθο των αχρήστων και την επιστημονική τους αξιοπρέπεια, αλλά και τον ορθό λόγο. Μιας λοιπόν και με προκαλέσατε για το θέμα της μειονότητας και μου λέτε αυτό είναι το κρίσιμο, θα ήθελα και εδώ να κάνω μια ιστορική αναδρομή, μιας και μιλάμε σήμερα με αλήθειες να τα πούμε όλα. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών, οι γείτονές μας δέχονται οριστικά ότι δεν υπάρχει ζήτημα δήθεν μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Το ζήτημα αυτό, και όχι της ονομασίας, ήταν αυτό το οποίο είχε αποτελέσει τον πυρήνα του μακεδονικού ζητήματος, σας θυμίζω, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με την τότε ενιαία Ιουγκοσλαβία να επιμένει
περί ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας στην ελληνική επικράτεια. Η σχετική λοιπόν τροπολογία στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας που πετυχαίνουμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που αφαιρεί κάθε αναφορά σε προστασία μακεδονικής μειονότητας ή σε μακεδονικό λαό σε γειτονικές χώρες και κάνει λόγο για στήριξη της ομογένειας, όπως ακριβώς κάνουμε λόγο και στο δικό μας Σύνταγμα. Είναι λοιπόν σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι χωρίς αλύτρωτους αδελφούς δεν υπάρχει αλυτρωτισμός. Γι' αυτό τελειώνουμε μια και καλή με τον αλυτρωτισμό. Ως προς το δεύτερο ισχυρισμό σας τώρα, τα περί δίθεν εγχώρησης μακεδονικής εθνότητας, που όπως είπα εμπλουτίστηκε τώρα τελευταία με το επιχείρημα περί εγχώρησης μακεδονικού λαού, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε εξαντλήσει. Την έχουμε κάνει δηλαδή πολλές φορές και μιλάμε και με αγγλικούς όρους, nationality, ethnicity, είναι άλλες λέξεις. Νομίζω ότι την εξαντλήσαμε σε ό,τι αφορά βεβαίως και με την διευκρινιστική δήλωση που έγινε στη ρηματική διακοίνωση από τους ίδιους τους γείτονές μας. Αλλά επιτρέψτε με, για να γίνω κατανοητός σε όσους μας παρακολουθούν, να αναφέρω ένα παράδειγμα και μόνο. Διότι, όπως προείπα, στη γειτονική χώρα οι πολίτες έχουν nationality, ηθαγένεια μακεδονική, σλάς, παύλα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά η εθνότητά τους είναι Αλβανοί και Σλαβομακεδόνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι και, για παράδειγμα, όπως για παράδειγμα μάλλον θα έλεγα, μια άλλη χώρα, η Ελβετία. Οι Ελβετοί πολίτες έχουν nationality, ηθαγένεια ελβετική. Αλλά χωρίζονται σε τρεις εθνότητες. Είναι Γερμανοί, είναι Γάλλοι, είναι Ιταλοί. Αυτές είναι οι εθνοτικές προελεύσεις. Τι δεν καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Όμως, για να μιλήσουμε με όρους νομικούς, όρους του διεθνούς δικαίου, θα σας έλεγα μόνο αυτή τη φράση. Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχουν γενικώς αποδεκτά χαρακτηριστικά ή γενικά αποδεκτοί ορισμοί του έθνους ή του λαού. Τα κράτη αναγνωρίζουν κράτη. Δεν αναγνωρίζουν ούτε λαούς, ούτε εθνότητες. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν ήθελε ο Κοτζιάς να τα δώσει όλα και να τους δώσει εθνότητα, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Διότι μια συμφωνία διεθνής δεν μπορεί να χαρακτηρίσει, να αναγνωρίσει εθνότητα παρά μόνο ηθαγένεια. Θέλω όμως τώρα να απαντήσω επί της ουσίας στα ερωτήματα αυτά, ορισμένα παραδείγματα, γιατί είδα ότι το βασικό σας επιχείρημα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δίνατε μια μεγάλη μάχη εσείς για την εθνότητα και για τη γλώσσα. Μάλιστα. Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Τι κάνατε ακριβώς εσείς όταν διαπραγματευόσασταν για την αναφορά σε μακεδονικό έθνος στο Σύνταγμα της γειτονικής μας χώρας? Ρωτάω τους συναδέλφους, και ότι την τελευταία φορά που έγινε συζήτηση για αλλαγή του Συντάγματος της γείτονος, δεν ήταν τώρα με τον Κοτζιά, ήταν το 1992 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Σαμαρά. Αλήθεια, ο κύριος Σαμαράς είχε ζητήσει την αφαίρεση των αναφορών του Συντάγματος της γειτονικής χώρας σε μακεδονικό έθνος ή λαό? Και εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό? Η απάντηση είναι όχι. Ο κύριος Σαμαράς, όταν διαπραγματεύτηκε το πακέτο Πινέιρο, κατέθεσε συνταγματικές αλλαγές από τη δική μας πλευρά που είχαν να κάνουν αποκλειστικά με το θέμα της μειονότητας. Να μην υπάρχει αναφορά σε μειονότητα στους συνταγμάτους, για να μην διεκδικούν μειονότητα. Και βεβαίως να εξαλειφθούν και οι αναφορές, οι επεκτατικές. Καμία αναφορά σε αλλαγή του λεκτικού του συντάγματος σε σχέση με μακεδονικό λαό και μακεδονικό έθνος. Και αν δεν με πιστεύετε, θα ήθελα να καταθέσω σήμερα, επειδή αυτά δεν έχουν αποχαρακτηριστεί, να είναι προς γνώση των αρχηγών των κομμάτων και όχι
στο σύνολο των βουλευτών. Τι περιλαμβάνει οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο Πινέιρο και τι κατέθεσε ο κ. Σαμαράς. Και βεβαίως, ο κ. Σαμαράς τι είπε, ο κ. Σαμαράς. Και βεβαίως, επειδή το ίδιο ακούσαμε και από την πλευρά της κυρίας Γεννηματά, που και αυτή μας είπε ότι το, αν είχαμε εμείς δώσει τη γλώσσα και την εθνότητα, θα το είχαμε λύσει το θέμα, δεν τα δίναμε γιατί εμείς ήμασταν εθνικά υπερήφανοι. Κυρία Γεννηματά, αλήθεια, για διαβάστε λίγο καλύτερα τη Συμφωνία της Αχρίδας, που υπεγράφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001, επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Τι λέει λοιπόν αυτή η Συμφωνία? Θέλετε να σας διαβάσω τι λέει αυτή η Συμφωνία? Η επίσημη γλώσσα της Μακεδονίας και στις διεθνείς της σχέσεις, στις διεθνείς σχέσεις της Μακεδονίας, είναι η μακεδονική γλώσσα. Χωρίς καμία δική σας διαμαρτυρία τότε. Αναφέρεται σε μακεδονική γλώσσα. Αναφέρεται σε Μακεδονία. Και σε άλλα σημεία αναφέρεται και σε Μακεδόνες. Τόσο μεγάλο αγώνα είχατε κάνει εσείς για τη μακεδονική γλώσσα και για την εθνότητα και για τον όρο Μακεδόνες. Ούτε βέτο ασκήσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καμία αντίρρηση δεν προβάλλατε, αφού τόσο πολύ το θέμα αυτό σας απασχολούσε. Μας κατηγορείτε επίσης ότι δώσαμε... Ήσυχα, παρακαλώ. Μας κατηγορείτε επίσης... Κάντε ησυχία. Ακόμα και για το θέμα της ηθαγένειας στα διαβατήρια. Ακόμα και για το θέμα της ηθαγένειας στα διαβατήρια μας κατηγορείτε. Όπου επί 25 χρόνια τα διαβατήρια των γειτόνων μας, που τους αποκαλείται Σκοπιανούς, έρχονται εδώ στην Ελλάδα οι γειτονές μας, κάνουν τα μπάνια τους στη Χαλκιδική, κάνουν τις βόλτες τους στην πλατεία Συντάγματος και καλά κάνουν οι άνθρωποι γιατί ενισχύουν τον τουρισμό μας, αλλά τα διαβατήρια τους δεν γράφουν Σκοπιανοί, γράφουν Μακεδόνες σκέτο. Σκέτο, εσείς 25 χρόνια, πού ήσασταν, γιατί το επιτρέψατε αυτό 25 χρόνια, πού ήσασταν το 2008-2009, όταν έγινε η διαπραγμάτευση και απελευθερώθηκε το καθεστώς για τα διαβατήρια των πολιτών της γειτονικής χώρας στον χώρο Σέγγεν. Πού ήσασταν, παιδιά, εσείς οι Μακεδονομάχοι τόσα χρόνια? Οποία υποκρισία. Ήσυχα, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μας λέτε τέλος ότι είναι απαράδεκτο. Ότι είναι απαράδεκτο να αυτοπεριοριζόμαστε και να υπονοούμε ότι μπορεί να έχουμε και εμείς αλυτρωτική λογική. Διότι στην συμφωνία... Το άκουσα, το είπε και σήμερα ο κ. Σαμαράς. Στη συμφωνία λέμε να διαγράψουμε τους αλυτρωτισμούς στα βιβλία για των δύο πλευρών και είμαστε απαράδεκτοι. Γιατί είμαστε απαράδεκτοι? Γιατί δεν λέμε ότι μόνο αυτοί έχουν αλυτρωτισμό. Στα βιβλία ή στη ρητορική και τις ενέργειες κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Μάλιστα. Στις 4 Σεπτεμβρίου όμως του 2012, ο κ. Σαμαράς έγραφε ένα γράμμα στον κ. Γκουρεύσκη για αυτά τα θέματα. Και τι έλεγε ο κ. Σαμαράς τότε στο γράμμα που έστειλε στον κ. Γκουρεύσκη? Ότι ο έλεγχος του τρόπου που παρουσιάζουν την ιστορία τα σχολικά βιβλία των δύο χωρών και η απαλλαγή τους από αρνητικά σχόλια, η εχθρική και αλυτρωτική ρητορική εναντίον των γειτόνων μας, είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Ορίστε, ο Σαμαράς, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ και μας είπε: αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να κάνει το πράγμα, σίγουρα. Και βέβαια, το ίδιο έκανε και ο υπουργός, το κ. Σαβραμόπουλος. Το ίδιο έκανε και ο υπουργός. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Με επιστολή στον ομόλογό του, τον Νίκολα Ποπόσκι, όπου μίλησε για την ανάγκη κρατικές υπηρεσίες να αποθαρρύνουμε ανάλογες ενέργειες που κινούν βία και μίσος ή εχθρότητα του ενός έναντι του άλλου και στις δύο πλευρές. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να αναφέρω δεκάδες παραδείγματα για να σας αποδείξω ότι όλοι σας, μα όλοι σας, η επιχειρηματολογία το τελευταίο διάστημα είναι απόλυτα προσχηματική, όλοι σας η επιχειρηματολογία το τελευταίο διάστημα είναι απόλυτα κινδυνολογική. Σήμερα μας είπατε ακόμα και για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης,
για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, τα οποία τα προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και δεν το ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. Σήμερα μας είπατε δήθεν ότι δεν θα μπορούμε να παγώσουμε κεφάλαια ή να βάλουμε βέτο στην ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτή δεν τηρεί τη συμφωνία ή δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Κάθε κεφάλαιο της ενταξιακής πορείας θα κριθεί ανάλογα με το αν η γειτονική χώρα προχωράει σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνηθεί. Μια σειρά, ακόμα και το περιβόητο ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, διότι λέει θα πάει να ανοίξει ένα ιδιωτικό Ινστιτούτο. Δεν είπατε κρατικό, γιατί ξέρετε ότι τα κρατικά δεν μπορούν να έχουν. Όχι, δεν το είπε από άποψη ιδεολογική ο κ. Μητσοτάκης. Ξέρει ότι τα κρατικά, η συμφωνία λέει ότι τα κρατικά δεν μπορούν να λένε μακεδονικό των γειτόνων μας. Θα λένε Βόρειας Μακεδονίας. Και γι' αυτό είπε ιδιωτικό, ξέρετε τι είπε. Αλλά προφανώς δεν ξέρετε ή μάλλον παραγνωρίζετε ότι για Ινστιτούτα ιδιωτικά, Ινστιτούτα γλωσσών, αποφασίζουμε εμείς. Εμείς αποφασίζουμε αν θα δώσουμε άδεια ή δεν θα δώσουμε άδεια. Άρα λοιπόν τι κάνετε. Αυτό το οποίο κάνετε είναι να προσπαθείτε να δημιουργήσετε, να παραπληροφορήσετε τον ελληνικό λαό, να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις, διότι δεν σας φταίει η συμφωνία. Κακά τα ψέματα. Αυτό που σας φταίει, επαναλαμβάνω, είναι ότι η συμφωνία τη φέρνουμε εμείς. Και για του λόγου του αληθές, καρφώθηκε η κυρία Γεννηματά, διάβασα την ανακοίνωσή της στη διαγραφή του κυρίου Θεοχαρόπουλου. Γιατί τον διάγραψε, που κατά τα άλλα δεν έβαζε και πειθαρχία, Φανταστείτε να έβαζε και πειθαρχία θα του πήγαν του ανθρώπου. Τον διέγραψε όχι γιατί αυτή η μεγάλη ιδεολογική διαφορά να συμφωνεί ως προοδευτικός άνθρωπος με αυτή τη συμφωνία, ενώ είναι κατάπτυστη, είναι το θέμα της διαγραφής του, αλλά γιατί αντικειμενικά εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Να χαρώ την προοδευτικότητά σας, να χαρώ την εθνική σας ευθύνη, να χαρώ τη συνείδησή σας και την εθνική σας στάση σε ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα. Δεν θα αποφύγω όμως τον πειρασμό να πω και δύο λόγια για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Δεν το κάνω συχνά, αλλά ξέρετε, σε κρίσιμες στιγμές δεν υπάρχει ασυλία για κανέναν. Όλοι κρινόμαστε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα και όλοι κρινόμαστε για οτιδήποτε κάνουμε. Και επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα αναμετριέται με την ιστορία, 100 χρόνια ιστορίας, νομίζω ότι σήμερα παίρνει μια θέση και στάση που θα σημαδέψει την ιστορία του. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στο σλαβομακεδονικό αλφαβητάρι που μοίραζαν οι κομμουνιστές της Ντασκένδη στα παιδιά των Σλαβομακεδόνων μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στους 70.000 πρόσφυγες του εμφυλίου που το ελληνικό κράτος τους στέρισε το δικαίωμα το 83 να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ούτε θα αναφερθώ τόσο στη Σλαβομακεδόνισσα Ειρήνη Γκίνη Μίρκα Γκίνοβα, την πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στον εμφύλιο. Κομμουνίστρια. Αυτές τις ερηνίες σας να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Θα μιλήσω πολιτικά. Δεν θα αναφερθώ με κέντρο την ιστορία του ΚΚΕ. Λέει λοιπόν πολιτικά το ΚΚΕ σήμερα. Ποιος ο βασικός λόγος, το ΝΑΤΟ, ποιος ο δεύτερος βασικός λόγος, ο αλυτρωτισμός. Εντάξει, το ΝΑΤΟ να το δεχθώ ως ένα λόγο, να διαφωνεί κανείς. Αν και εκεί ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ας δεχθώ λοιπόν εγώ πλήρως την ανάλυση σας, ότι η συμφωνία είναι υπαγορευμένη από τη Δύση, από το διεθνή υπεριαλισμό ή δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να φαντάζεστε. Υπό αυτή τη διεθνή συνθήκη, με δεδομένη τη βούληση των γειτόνων μας να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Που άλλωστε είναι και δικό τους θέμα. Πώς θεωρεί ότι το ΚΚΕ, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ότι το ελληνικό κράτος μάλλον, θα μπορούσε ή θα έπρεπε να αναγνωρίσει αυτή τη χώρα. Πώς. Με ποιο όνομα. Πώς θα τους λέμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι λέτε. Αφού μας λέτε ότι ο όρος Μακεδονία και μόνο στο όνομά τους είναι αλυτρωτισμός.
Ή εγώ δεν διάβαζα καλά τον Λένιν όταν ήμουν μικρός, ή εσείς κάτι δεν κάνετε καλά. Διότι η αυτοδιάθεση των λαών και των κινημάτων ήταν μια από τις βασικές, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επαναστατικής αντίληψης του κομμουνιστικού κινήματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι είναι αδιανόητο σήμερα να μην καταλαβαίνετε το πρωτεύον και το δευτερεύον. Ή να κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, γιατί κι εσείς, ησυχία, για τον λόγο που το κάνουν και άλλοι το κάνετε. Για ψηφοθυρικούς λόγους. Και γιατί σας ενοχλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η διάκριση που κάνετε? Δεν καταλαβαίνετε ότι ο κύριος εχθρός της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων σήμερα είναι η ασίγαστη δίψα του ελληνικού εθνικισμού για εκδίκηση απέναντι στις κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος, στις κατακτήσεις της δημοκρατίας και σε αυτές τις μικρές κατακτήσεις που κατάφερε αυτή η κυβέρνηση? Δεν το καταλαβαίνετε. Καλή η επίκληση των συμβόλων, αλλά όταν στις διαδηλώσεις και στα συλλαλητήρια προχθές γίναμε μάρτυρες γεγονότων πολιτικής ηγεμονίας της ακροδεξιάς, και δεν θα αναφερθώ μόνο στην έφοδο στη Βουλή, στο λιντσάρισμα ανθρώπων, στη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους, στο σύνθημα αυτό θα αναφερθώ μόνο, που είδα σε φωτογραφία σε τείχο της Αθήνας. Ναι στο φασισμό. Τόσο στεγνά και τόσο, αν θέλετε, ανεπιτίδευτα και χωρίς ίχνος ενοχής απέναντι στην ιστορία. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε? Εγώ θα πω ένα πράγμα. Ότι σήμερα και αύριο όλοι μας αναλαμβάνουμε ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στην ιστορία, ευθύνη απέναντι στο έθνος, ευθύνη απέναντι και στις αξίες μας και στις προοδευτικές θέσεις μας και στις όσα διακηρύττουμε τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Καζαντζάκης, οι κομμουνιστές την αγαπούν την ευθύνη. Έτσι έλεγε. Ελπίζω κάποια στιγμή να κάνετε και γι' αυτό την αυτοκριτική σας. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ήδη μακρηγόρησα πάρα πολύ. Τα Βαλκάνια ήταν πάντοτε η μπάρουτος αποθήκη της Ευρώπης. Όχι τυχαία. Η διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσε τη θριαλίδα μιας σκληρής περίοδου ανάδυσης των εθνικισμών που σκόρπισαν τον δρόμο και το θάνατο. Οι εθνικισμοί για πάρα πολλά χρόνια έδιναν τον τόνο σε αυτή την περιοχή. Οι διμερείς διενέξεις έλεγαν με το όπλο στο χέρι και όχι με συμφωνίες. Και η χώρα μας δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις τεκτονικές αλλαγές. Υπήρξαν όμως πάντοτε και πολιτικές δυνάμεις, αλλά και πολιτικοί και διπλωμάτες που διέβλεψαν έγκαιρα τον κίνδυνο να μπει η Ελλάδα σε μια ένα-η περιπέτεια στα βόρεια σύνορά της. Θέλω να παραδεχτώ ότι ένας από τους πρώτους πολιτικούς που το διέβλεψε αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Παρά τις τεράστιες ιδεολογικές διαφορές που με χωρίζουν από την παράταξή του. Και βεβαίως παρά τις τεράστιες διαφορές με την πολιτική που υλοποίησε. Όμως είχε σωστή εκτίμηση τη στιγμή της κατάρρευσης της Γιουγκοσλαβίας και της δημιουργίας του κράτους των γειτόνων μας. Είχε πει λοιπόν τότε το εξής, και νομίζω ότι έχει μια σημασία να το αναφέρω γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Είχε πει: είναι απαράδεκτη υποκρισία. Εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, στο διηνεκές με το όνομα Μακεδονία. Και να μην δεχόμαστε να μείνει με ένα σύνθετο όνομα. Και πρόσθεση. Αυτή την ώρα χρειάζεται ειλικρίνεια, εντιμότητα και θάρρος. Αυτό χρειάζεται η εξωτερική μας πολιτική και αυτό νομίζω είναι που μας λείπει. Δυστυχώς, κύριε Μητσοτάκη, πράγματι, αυτό σας λείπει σήμερα. Θάρρος και τόλμη. Μπορεί να λείπει σε εσάς, δεν λείπει όμως στη πλειοψηφία της εθνικής αντιπροσωπείας. Και θάρρος και τόλμη να υψώσουμε τη συνείδησή μας απέναντι σε αυτή τη μεγάλη ιστορική εθνική πρόκληση. Να τελειώσει η υποκρισία, 30 χρόνια υποκρισία, να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα.
να στερέψουν τα αποθέματα του μίσους και του διχασμού που έσπηραν στους δύο λαούς οι εθνικισμοί και στις δύο πλευρές. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα παίρνει πίσω το σημαντικότερο πράγμα. Αυτό που της ανήκει και είναι η ιστορία της, τα σύμβολά της, την παράδοση, την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Αλλά και οι γείτονές μας, η Βόρεια Μακεδονία, γίνεται από μια χώρα στην οποία έχουμε γυρισμένη την πλάτη και τους μπρόχνουμε να πάνε σε άλλους, γίνεται μια φίλη χώρα. Γίνεται μια σύμμαχος χώρα. Γίνεται ένα συμπαραστάτης της Ελλάδας για τη συνεργασία, την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και βεβαίως, ίσως και πιο σημαντικό, μακριά από τη σφαίρα επιρροής τρίτων χωρών που για ιδίων όφελος επιδιώκουν τη διαιώνιση της αστάθειας στα Βαλκάνια, τη διαιώνιση αυτής της διένεξης και την αποδυνάμωση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα λοιπόν πράγματι, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κρίσιμη ώρα. Και σε αυτή την κρίσιμη ώρα εγώ θέλω να απευθυνθώ τόσο στους βουλευτές όσο και στις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας παρακολουθούν. Είναι η ώρα της εθνικής αυτοπεποίθησης και ναι, της περηφάνειας, της εθνικής περηφάνειας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα κοιτάζοντας την αλήθεια. Είναι μια ιστορική μέρα. Η ιστορία, να ξέρετε, όσο και αν διαφωνείτε επειδή τα φέρνουμε εμείς αυτά, η ιστορία δεν θα δικαιώσει εμάς. Η ιστορία, αν κάνουμε το βήμα, θα δικαιώσει την Ελλάδα. Την Ελλάδα που τόλμησε, την Ελλάδα που πάλεψε, την Ελλάδα που γίνεται ο εγγυητής της σταθερότητας και της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια. Την Ελλάδα που η βαριά της ιστορία και το πολύτιμο αξιακό της φορτίο δεν της επιτρέπει να είναι κομπάρσος στις διεθνείς εξελίξεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι βουλευτές θα σταθούν όρθιοι. Οι βουλευτές θα πράξουν αυτό που λέει η συνείδησή τους. Οι βουλευτές θα πράξουν το ωφέλιμο για τη χώρα. Οι βουλευτές θα πράξουν το εθνικό τους καθήκον. Δεν θα τρομοκρατηθούν. Δεν θα τους εκφοβήσει κανείς. Και η χώρα με την ψήφο τους θα προχωρήσει μπροστά. Σας ευχαριστώ.